Ναι. Και θέλω κλείνοντας να σας κάνω και μια ερώτηση, μιας και εκτός από ποδοσφαιρικός παράγοντας και καλός ποδοσφαιρικός παράγοντας θα πω εγώ. Είστε και ένας από τους καλύτερους, κατά πολλούς, ο καλύτερος δικηγόρος στην Ελλάδα. Έχετε αναλάβει την υπόθεση του γνωστού τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη και έχουν περάσει κάποιες ώρες και ακούω όλο και από περισσότερους να λένε ότι πολύ θόρυβος για το τίποτα. Συμφωνώ απολύτως. Ναι. Συμφωνώ απολύτως. Μια υπόθεση ρουτίνας είναι. Με μια υπόθεση που τελικά ως κατηγορίας έχει πλημελήματα. Επειδή ο Νότης Σφακιανάκης είναι ελεύθερος και είναι στο σπίτι του, αλλά επειδή είναι ο Νότης Σφακιανάκης και πουλάει το όνομα, σίγουρα έγινε μια ακραία αντιμετώπιση αυτής της υποθέσεως για ένα περίστροφο το οποίο είχε άδεια χρόνια ολόκληρα και δεν πρόλαβε να δώσει, και έγινε πολύ μικρή ποσότητα ναρκωτικών, την οποία αρνείται ότι είναι δική του και για την οποία είναι βέβαιος θα δοθεί. Και Γούλια, αν δεν ήταν ο Νότης ο Σφακιανάκης, θα έπαιρνε τέτοια διάσταση το όλο θέμα? Ούτε καν θα σκοτώ. Ούτε καν. Και εγώ το ξέρω. Υποθέσεις κάθε μέρα, ναι, στην Αθήνα είναι τουλάχιστον 20. Της πλάκας, έτσι. Ναι, ακριβώς. Και κάποιοι άλλοι τα βάζουν και με τα ΜΜΕ, ότι παίξανε κάπως βρώμικα, δημοσιοποίησαν το όνομά του. Έπρεπε να γίνει αυτό. Πιστεύω ότι τα ΜΜΕ έχουν μερίδιο ευθύνης. Από το βράδυ, με το που συνελήφθη. Ναι. Δυστυχώς η αστυνομία παίζει ένα περίοδο πολλές φορές. Ναι. Δίνουν τις ειδήσεις σε δικούς τους δημοσιογράφους. Γιατί μην νομίζετε. Δημόσια σχέση κάνουν οι αστυνομικοί. Ναι. Είναι και περίοδος τώρα κρίσεων στην ελληνική αστυνομία. Ναι. Και αυτομάτως δημοσιοποιήθηκε από τη νύχτα το όνομα. Από τη νύχτα, ε. Και ενώ εγώ πίστευα ότι τελικώς θα περάσει έτσι, χωρίς να δοθεί ιδιαίτερη δημοσιότητα. Ανοίγω σε 7 το πρωί τηλεόραση, όπως κάνω κάθε πρωί, την ώρα που ξυρίζομαι. Ναι. Και ακούω ότι το κορυφαίο θέμα αυτής της ημέρας είναι η σύλληψη του Νότη Σφακιανάκη. Γι' αυτό και για εκείνο. Και μάλιστα με τη διασπορά σχεδόν ειδήσεων ότι δήθεν ο Νότης Σφακιανάκης είχε παραδεχθεί ότι κάνει χρήση εργοτικών, ενώ έχει συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Ναι. Κάποιοι άλλοι λένε, και με αυτό να σας κλείσω, ότι του τη φυλάγανε τόσα χρόνια διότι έχει πει πολλά αντισυστημικά πολλές φορές αυτά που έχει πει. Συμμερίζεστε αυτά που λέγονται ή όχι? Εντάξει, το γεγονός ότι σε ένα έλεγχο ρουτίνας, σε ένα τέτοιο πρόσωπο που είναι αγαπητό σε όλους, που δεν έχει δώσει δικαιώματα ποτέ, κάποιοι νεαροί αστυνομικοί της Δίας αποφασίζουν να κάνουν έρευνα στο αυτοκίνητο, λες και είναι κακοποιούς, δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Ναι. Νομίζω, κύριε Γούλια, ήσασταν ξεκάθαρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ και εύχομαι την κάθε επιτυχία στην Ελλάδα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Chipas Radio.